Για το πιο πολύτιμο αγαθό θα μιλήσουμε, για το νερό. Τι πιο πολύτιμο? Τίποτα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, λίγη ανάσα και νερό να έχουμε. Άγια σου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τη ΔΕΥΑΗ, πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι, πώς πάμε από αποθέματα νερού, τι γίνεται με τα έργα, με τους λογαριασμούς. Όλα θα τα βάλουμε στο τραπέζι στον κύριο Βουρεξάκη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Κοινός που πάει για ανάκριση, κύριε Βουρεξάκη, το έχετε καταλάβει. Το έχω συνηθίσει. Συνηθισμένος είναι. Όπως του λέγει, ξέρω εγώ. Εντάξει, όμως τώρα κι εσείς. Όλα τριγύρω αλλάζουν, όλοι φεύγουν, εσείς μένετε. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εντάξει, ήταν ένα έργο που ξεκίνησε από το 2000, ουσιαστικά 17-18 τότε με το εμβληματικό έργο. Πάρα πολλά έργα, 60 εκατομμύρια έργα, είναι σε εξέλιξη και προσδοκούμε του χρόνου να έχουμε κλείσει αυτό το κύκλο. Δηλαδή, ακόμα να κλείσουμε, θέλουμε περίπου 50-60 χιλιόμετρα δίκτυο να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο, να ξέρει ο κόσμος, στην περιοχή της Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως, Χρυσοστόμου. Ξέρετε, εκεί πέρα είναι ένα κομμάτι με πολλή κίνηση και πολλά, πολλά δέντρα. Που καταλαβαίνετε, τα δέντρα τώρα πρέπει να έχουμε ένα παραπάνω με το ατύχημα που έγινε πέρσι δυστυχώς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κύριε Βουρεξάκη, βλέπετε ότι κάθε και λίγο έχουμε μια πτώση. Είδαμε στο Μασταμπά πάλι. Είδα και στην Αθήνα, στην Παπάγου, σήμερα, χθες έπεσε πάλι ένα δέντρο. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Θέλει. Πραγματικά είναι παλιά δέντρα. Θέλει κάποια δέντρα να κοπούνε. Δεν είναι να τα φυλάσσουμε τώρα και να φυτευτούν άλλα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω πολύ. Γιατί να τα πούμε και τα πράγματα όπως είναι. Στο Μασταμπά κόψαν το δέντρο και πήγαν να κόψουν, μάλλον δίνουν τα δέντρα. Οι ίδιοι κάτι κάναν ασφαλιστικά μέτρα. Και τότε αποφάσισαν να μην κοπούνε. Και αν σκοτώνονταν κάποιο, θα φταίγε. Ο Δήμος πάλι θα φταίγε. Εντάξει, αυτό που λέτε πράγματα... ισχύει, αλλά και κάτι και έχουν μια άλλη οπτική, κύριε Μπουρεξάκη, καταλαβαίνετε. Όχι, όχι, εγώ συμφωνώ. Το Ηράκλειο είναι φτωχό σε δέντρα. Βεβαίως. Όλοι μας δεν είναι. Τσιμεντένια πόλη, έβερα. Παρότι είμαστε καλύτερα από τα παλιά χρόνια, εμείς εδώ έχουμε μεγαλώσει. Εγώ είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου, έχω μεγαλώσει. Εκεί μεγάλωσα. Ξέραμε ποιο είναι την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα θα γίνει μια πολύ καλή ανάπλαση. Πρέπει να φυτευτούν δέντρα και πρέπει εκεί που πραγματικά αυτό που λέμε ένα ανακόβεται, τέσσερα φυτεύονται, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι δεδομένο. Απλώς να φυτεύουν τα δέντρα που είναι κατάρρια της πόλης. Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό το έργο που λέτε τώρα λοιπόν, χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωση είναι το 2025. Ναι, είναι σε αυτό το 2025 θα έχουμε κλείσει το δίκτυο όλων, το εμβληματικό. Θα έχουμε κλείσει το πολύ δύσκολο κομμάτι του Μεσαμπελιών που έφυγε ο εργολάβος το 2021, είχε αναλάβει το έργο και με μπαίνει. Ναι, το θυμόμαστε έτσι περίπου. Ναι. Είχε αναλάβει ένας εδώ τώρα αρχές του χρόνου, μέχρι τον Οκτώβριο πάει πάρα πολύ καλά. Και συγχρόνως θα έχουμε κλείσει και το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των υδρομέτρων. Και αυτό πολύ βασικό, κύριε Βουρεξάκη. Αυτό είναι πολύ βασικό και συνδέεται και με το άλλο που είπατε προηγουμένως, να συζητήσουμε για τους λογαριασμούς. Α, ωραία. Μόνος του την πάσα πάμε. Ναι, γιατί έχει σύνδεση. Είναι πραγματικά εξαρτάται. Δηλαδή, το νιώθουμε, το βλέπουμε. Το Ηράκλειο περίπου 50-55.000 υδρόμετρα. Δεν ξέρουμε το ακριβό. Τώρα που θα τα αλλάξουμε όλα τα υδρόμετρα, θα δούμε πόσο ακριβώς υδρόμετρα υπάρχουν στο Ηράκλειο. Πραγματικά. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα υδρόμετρα έχουμε. Ακριβώς όχι. Πολλά ήταν. Ξέρετε, στο παλιό Ηράκλειο, ειδικά και σε άλλες πόλεις παλιές, είναι δύσκολο να βρεις κάποια υδρόμετρα. Καταλάβατε. Είναι πολύ παλιά. Μπορεί να είναι υδρόμετρα 50 χρόνια, 60 χρόνια. Εγκατελειμμένα. Αυτά όλα θα βρεθούν τώρα με την εγκαταλειμμένη. Πρέπει να ξέρετε ότι αλλάξαμε πριν 2 εβδομάδες το κέντρο του Ηρακλείου εντός τυχών έχει αλλάξει τα υδρόμετρα όλα. 6.000 υδρόμετρα μαζί με 4 σημεία ελέγχου. Και προσδοκούμε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν αλλάξει. Τι έχει γίνει τώρα? Μα γιατί βλέπουμε και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ότι θέτουν πλέον το θέμα για τους σοσκωμένους λογαριασμούς, ζητάνε ενημέρωση, εξηγήσεις. Να σας πω το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε στην περιοχή των Βασιλιών. Ναι. Βασιλιάς είναι ένα δύσκολο κομμάτι με υψομετρικό, μεγάλη διαφορά. Εκεί πράγματι, όταν είχαμε τα ογκομετρικά υδρόμετρα, τα οποία αυτά γράφαν αέρα. Είναι δεδομένο γράφανε. Δηλαδή, τώρα έχει αέρα παλιά, στην περιοχή, σας το λέω να το ξέρετε. Στην περιοχή έχει και τώρα αέρα. Δηλαδή εμαραθούν. Τώρα έχει αέρα. Ναι. Έχει αέρα, γιατί όχι ανοίγουμε την βρύση και ακούγεται. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σας με τον αέρα. Όχι, εννοείται. Ο αέρας δεν φεύγει αν δεν κάνεις κάποια δουλειά. Αν δεν βάζεις 10 εξαριστικά σωστά ή αλλάξει το δίκτυο εκεί πέρα που είναι προβληματικό. Που σημαίνει ότι γυρίζει το ρολόι. Αλλά όχι. Ακριβώς είναι η διαφορά. Όλα τα ψηφιακά υδρόμετρα δεν γυρίζει το ρολόι. Διότι είμαι υπέρυπους, είμαι ηλεκτρομαγνητικό. Ηλεκτρομαγνητικά είναι. Δεν γυρίζει το ρολόι. Είναι εξακριβωμένο. Έχουμε 15 διαπιστώσεις. Έχουν μπει περίπου. Διάβασα σήμερα εγώ 20 εκατομμύρια στον πλανήτη από Αμερική από παντού. Δεν δημιουργούν προβλήματα. Έχουν μπει στην Αθήνα, στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχουν προβλήματα. Απλώς τι γινότανε? Είχαμε τα παλιά υδρόμετρα, ήταν αυτά, παλιά υδρόμετρα. Αν ξέρετε, κάποιο υδρόμετρο υπολειτουργεί, είναι παλιό ή υπολειτουργεί ή δεν γράφει. Εμείς η ΔΕΥΑΗ σαν κανονισμό βάζει το πάγιο μόνο ή βάζει 10-20 κυβικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τώρα που αλλάξαν τα ρολόγια όλα, ο κόσμος είχε συνηθίσει μια άλλη συνήθεια, μπήκε τότε το υδρόμιο το άλλο. Είναι δεδομένο ότι γράφει 100% σωστά γράφει. Δεν λέμε το ένα στη χιλή, το άμα. Άρα, κύριε Βουρεξάκη, για να το καταλάβουμε σωστά, άρα ο κόσμος επειδή είχε συνηθίσει σε άλλη χρέωση. Ακριβώς. Τώρα βλέπει το λογαριασμό και του φαίνεται φουσκωμένος, αλλά δεν είναι αυτό, λέτε. Ακριβώς. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Είναι η πραγματικότητα. Είναι δεδομένο. Το έχουμε ψάξει από 500 μερίες. Πήγαμε στο Μόναχο, είδαμε τις εταιρείες, τα είδαμε. Όλα είναι δεδομένο. Το υδρόμετρο αυτό είναι το πιο δεδομένο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, ψηφιακό εννοώ. Γράφει πουθενά δεν υπάρχει το που γίνεται στο Ηράκλειο, έτσι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά κάποιο κόσμο έχει δίκιο. Διότι άμα συνηθίσει, ξέρετε, 2-3 χρόνια με μια λογαριασμό, σου έρχονταν 60 ευρώ, 70 ευρώ, και μια στιγμή σου έρχεται 120. Διότι στου ψηλού λογαριασμού όλου του διορθώσαμε. Και στη μια χιλιά που ήρθε με 350 κυβικά, τα βρήκαμε, είδαμε, ένα-ένα λογαριασμό τον ψάχνουμε. Τον κύριο Κοσμαδάκη, τον γενικό διευθυντή, ήρθαν την άλλη φορά 74 άτομα και του 74 λογαριασμού εξετάσαμε. Ήρθε παράπονο με 36 κυβικά το εξάμηνο. Ναι. Δεν γίνεται ένα 36 κυβικά το εξάμηνο, δηλαδή. Αυτό είναι η μη μου κατανάλωση για 2 άτομα. Για 1,5 άτομα, για μια γυναίκα και ένα παιδί. Καταλάβατε. Προχωράμε όμως. Άρα εκεί στις βασίες, λοιπόν, σε τι επίπεδο έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, δηλαδή. Κατά 90%. Κατά 90%. Ναι. Είναι κάποιοι λίγοι, θα το εξετάσουμε. Πάντα υπάρχουν στην αλλαγή, πάντα. Πάντα δημιουργούνται προβλήματα, είναι λογικό συνήθειες. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πάει πολύ καλά. Θα έχουμε. Με τα υδρόμετρα αυτά έχουν το εξής πλεονέκτημα, ότι ξέρεις, έχει 6 μήνες, έχει μνήμη, βλέπεις τις διαρροές σου, βλέπεις τι γίνεται. Στο επόμενο χρόνο θα μπορεί να μπαίνεις και με το τηλέφωνό σου με εφαρμογή να βλέπεις τι κατανάλωση έχεις ή να σου χτυπάει alarm. Άμα έχει συνεχή κατανάλωση, σου χτυπάει alarm. Ετήσεις διαρροή. Καταλάβατε. Αυτά όλα θα φτιαχτούν και είναι προς όφελος και των ιδιωτών, των καταναλωτών εννοείται, και της ΔΕΥΑΗ. Διότι εντοπίζονται οι ζημιές. Ο καταναλωτής, άμα βλέπει ότι έχει μια συνεχή κατανάλωση, έχουμε μια διαρροή στο σπίτι του μέσα. Γιατί να ξέρουν κιόλας ότι η ΔΕΙΑ είναι υπεύθυνη από το υδρόμετρο και έξω. Δεν είναι υπεύθυνη. Για το σπίτι μέσα δεν είναι. Ναι, το σπίτι δεν είναι υπεύθυνη. Γιατί καμιά φορά λέτε, μα ξέρεις, δεν είναι υπεύθυνη. Δεν μπορεί να ξέρει η ΔΕΙΑ. Και απαγορεύεται να μπήκε στο σπίτι η ΔΕΙΑ. Λίμωνο. Μου κάνετε στα σπίτια μας μια στιγμή, είπαμε τώρα. Όχι, εγώ γιατί καμιά φορά λέει δεν πήγε. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Αλλά θέλω να πω πραγματικά. Το πολύ νερό όμως, κύριε Βουρεξάκη, δεν το χάνουμε τώρα στην ίδρυυση, η αλήθεια είναι. Το πολύ νερό το χάνουμε στην άρδρυυση, στα δίκτυά μας. Αυτό έγινε τα τελευταία 2 χρόνια που με την ΕΔΕΙΑ και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Και εγώ ειλικρινά το ήξερα. Το 85% του συνολικού νερού είναι της άρδρυυσης. Της άρδρυυσης. Το 15%. Εσύ είσαι όμως το κεφάλι σας τώρα, γι' αυτό έχεις χάσει, γιατί η άρδευση έφυγε από τη ΔΕΙΑ και έχει πάει στην τεχνική υπηρεσία. Οπότε εσείς χάσατε, κύριε Βουρεξάκη. Εντάξει, δύσκολο κομμάτι η άρδευση. Δύσκολο είναι, πρέπει να μπει μια τάξη πέρα. Και θα κοιτάξουμε την εξοικονόμηση, γιατί ξέρετε, το τελευταίο χρόνο έχουν βρεθεί πολλά θέματα και με την κυβέρνηση να αλλάξουν το καθεστώς των ΔΕΙΑ, να γίνει μια περιφερειακή ΔΕΙΑ. Τα έχετε ακούσει αυτά. Ναι, τα έχουμε ακούσει. Αλλά τι γίνεται, δεν έχουμε καταλάβει. Η πρώτη ιδέα από την περιά της κυβέρνησης ήταν να γίνει μία ΔΕΙΑ αναπεριφέρεια. Δηλαδή 13 ΔΕΙΑ. Πώς θα το πούμε, ΔΕΙΑ στην Ελλάδα. Ένας φορέας αναπεριφέρεια. Ναι, ναι. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει λίγο και είχαμε και μια συνάντηση με τον κύριο Σιλακάτση πριν 2-3 εβδομάδες. Η κουβέντα ήταν μάλλον πάνω για περιφερειακές, δηλαδή ανανομούς. Μία ΔΕΙΑ ανωμό. Ναι. Αυτό είναι καλύτερο. Εσείς δηλαδή με τη δική σας γνώση και εμπειρία. Κοιτάξτε, να σας πω ότι για μικρούς νομούς είναι σίγουρα καλύτερο. Το συζητάμε. Χρειάζεται να γίνει, κακά τα ψέματα. Πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις. Δηλαδή, εγώ φέρω ένα παράδειγμα, έτσι το λέω τελείως επιφανειακά, Ηράκλειο Γάζι. Ναι. Τι έχουμε. Εμείς έχουμε κοινό, όλα τα λίματα του Γάζι έρχονται στο βιολογικό του Ηρακλείου. Έχουμε την περιοχή του Ψηλορείτη, Φιλίσσου, έχουμε το νερό, παίρνουμε και εμείς, παίρνει το Γάζι. Καταλάβατε, έχουμε πολλά κοινά. Δηλαδή, σχεδόν πάνω το 50% είναι κοινά πράγματα. Τώρα που είπατε Γάζι, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε. Με το θέμα της συνεργασίας της διαδημοτικής για αφαλάτωση, γίνονται πια κουβέντες, έχει εγκαταλειφθεί, έχει ατονίσει? Όχι, δεν έχει εγκαταλειφθεί. Το Γάζι έχει κάνει μια πολύ καλή κίνηση τα τελευταία χρόνια και μπράβο, διότι πρώτη φορά εκμεταλλευόμαστε έστω πολύ μικρά τον αλμύρο. Είναι ένα μικρό κόστος. Πιστεύω αυτή τη στιγμή, και να το ξέρει και ο κόσμος, ότι αν πάμε τρίτη χρονιά, δεν ξέρω αν διαβάσατε μια μελέτη του ΟΑΚ. Διαβάστε τη τελευταία μελέτη του ΟΑΚ, το οποίο λέει ότι πάμε για τρίτη χρονιά παρόμοια φτωχή σε εποχές. Καήκαμε, δεν έχουμε νόημα το ποσελέμι. μόνη... Εμείς τώρα πόσα ισχύει αυτό το 2 εκατομμύρια και κάτι ότι χρειάζεται το Ηράκλειο κυβικά. 20 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι αιτήσεις ανάγκες. Από τον Αποσελέμη πόσα παίρνουμε. Από τον Αποσελέμη στην καλή χρονιά πήραμε 9 εκατομμύρια πρόπερση. Πέρυσι πήγαμε στα 6,5 και φέτος στα 3,5. Και του χρόνου. Είναι χάος. Το 3,5 με το 20. Θα πάει τίποτα. Τίποτα δεν πάστε. Αυτά τα 3,5 βοηθήσαν πάρα πολύ. Ειδικά να σας το λέω, σε κάποιες περιοχές βοήθησε πάρα πολύ. Ξέρετε, Αποσελέμηση είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, διότι θες νερό. Είχαμε σήμερα στα μάλια, ξέρω να διαβάσετε, είχαμε μια ζημιά. Του λες την επόμενη ώρα, βάλε μου 200 κυβικά παραπάνω την ώρα, 300. Λέμε πάντα για ώρα. Και αυτό βοηθάει αμέσως να δώσει. Δεν είναι τις γεωτρήσεις που θα σου βάλει γεωτρήση στάνταρ αυτό που έχει σιγά σιγά. Ο Αποσελέμης ανοίγει, σου βάζει νερό, καλύπτει ανάγκη. Την ώρα τώρα πόσα παίρνουν, 700-800 κυβικά, πόσα παίρνουμε την ώρα από τον Αποσελέμη? Όχι, τώρα έχουμε φτάσει στα 400, 400 περίπου, 450. Τώρα έχουμε αυξηθεί λίγο 450 λόγω του καλοκαιριού. Ωραία, οπότε κύριε Βουρεξάκη, αφού έχει πέσει τόσο η ποσότητα αναγκαστικά που παίρνει το, και η ΔΕΥΑΗ, ο Δήμος Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη, πώς έχουμε καλύψει το κενό? Γιατί υπάρχει μια διαφορά από αυτό που παίρναμε. Φαντάζομαι. Ναι. Και σε τι βάθος όμως, κύριε Βουρεξάκη? Γύρω στα 400 με 450 μέτρα είναι οι γεωτρήσεις. Μάλιστα. Είχαμε κάποιες γεωτρήσεις που είχαμε κλειστές στην περιοχή της Φιλίσσου και κάποια χρόνια. Αυτές βοηθήσαμε πάρα πολύ. Και τελικά ποσοτικά έχουμε το νερό που χρειαζόμαστε. Έχουμε ένα μικρό έλλειμμα προς την περιοχή των Καμινίων. Δυτικά προάστια. Εκεί έχουμε ένα μικρό έλλειμμα. Καμίνια. Ναι, γιατί εκεί έχουμε νερό από τη μεριά του Ψηλορείτη. Δεν έγινε παλιά που είχαν κανονίσει, είχε γίνει η μελέτη να γίνει. Ο αγωγός του Αποσελέμη να φτάσει και μέχρι τα δυτικά προάστια. Σωστά, δεν έγινε. Ναι. Σταμάτησε στην Παπατήτου και στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε και πέρα της Ξοβαράντου που είναι η άλλη δεξαμενή. Δεν έγινε. Εκεί παίρνουν από την περιοχή του Ψηλορείτη, παίρνουν από τις Δαφνές. Εκεί τώρα στην περιοχή των Δαφνών έχουμε ένα θέμα, διότι υπάρχει κοινό νερό ίδρευσης-άδρευσης. Ναι. Το οποίο, όπως είπατε κι εσείς, αυτή η λέξη το όπα είναι ότι το καλοκαίρι, το χειμώνα μπορεί να το έχουμε όλο το νερό αυτό, αλλά δυστυχώς το καλοκαίρι δεν έχουμε αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή να έχουμε τουλάχιστον τα 200-250 κυβικά την ώρα, περίπου 400 περίπου κυβικά την ώρα βγαίνουν εκεί πέρα, γιατί είναι ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η περιοχή. Εκεί έχουμε ένα έλλειμμα, ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να προγραμματιστεί. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Εντάξει, να πάρουν, εγώ καταλαβαίνω για την ανάγκη σου να πάρουν 200-250 τα μισά το νερό που βγάζουμε από το Δαφνές. Το άλλο μισό όμως πρέπει να πηγαίνει στο Ηράκλειο συγκεκριμένα με ένα αγωγό. Πριν 3 χρόνια πήγαν να πάρουμε ένα αγωγό το οποίο μου απειλήσαν να τα κάψουν τα πάντα τότε εκεί πέρα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει, δεν είναι. Με ορόμετρο, δηλαδή με υδρόμετρο πάνω, να ξέρει ότι παίρνω 200, δεν παίρνω 250. 200 το καλοκαίρι, όλα είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ιστορία, ωραία. Αυτά πρέπει να λυθούν. Πιστεύω είναι προς όφελος όλων αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν είναι δύσκολο. Και με λίγη σωστή διαχείριση. Κύριε Βουρεξάκη, λίγο να μας δώσετε εικόνα για το, έτσι σαν τιτλάκι, για το φετινό καλοκαίρι. Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά διαχειρίσιμη, όπως ακριβώς όπως το είπατε. Και ποιες περιοχές έτσι είναι λίγο πιο δύσκολες? Τα Καμίνια μας είπατε. Πω, ήταν στα Καμίνια και ήταν και συνήθως περιφερειακές, δηλαδή Σύλλαμο, Αγιοβλάση, αυτές τις περιοχές τις οποίες καγάψαμε. Δηλαδή, πέρα έχουν φτιάξει πάρα πολλά σπίτια, είναι πάρα πολλοί ταξιούχοι. Έχουμε όλοι, φαίνεται, είχαν και παλιό παθημένο να βάλουν τα μποστανάκια τους. Το κυπουλάκι τους. Είχαμε να βάλουν τα μποστανάκια μας, να κάνουμε, να δείξουμε. Τι να κάνει και συνταξιούχος όλη μέρα καφενείο, τηλεόραση, δεν γίνεται. Όχι, εγώ συμφωνώ, αλλά φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Α, μην το βάλουμε, ρε αδελφέ. Είναι και η τιμή αγκούρι, ντομάτα, ψυχή. Μπα, πιο πολύ το κάνουν αυτό, δεν είναι το κόστος. Είναι πιο πολύ, ξέρετε, το μεράκι να το κάνουν. Να απασχολούνται. Αυτές οι περιοχές είχαμε ένα θέμα με την περιοχή των Βασιλιών, το οποίο πρέπει να τελειώσει. Φέτος θα κάνουμε την τρίτη γεώτρηση. Είχαμε σοβαρά προβλήματα από το Δήμαρχο Αρχανών για την τρίτη γεώτρηση. Πρέπει να γίνει μια τρίτη γεώτρηση στην περιοχή του Βασιλιών. Α, εκεί το θυμόμαστε αυτό που λέτε. Ναι, δηλαδή, είχαμε μια βλάβη. Δεν είχαμε να συμπληρώσουμε ή να θέλουμε το καλοκαίρι. Τι θέλουμε, 30 κυβικά, 40 κυβικά την ώρα παραπάνω. Θέλουμε το καλοκαίρι 4 μήνες, 5 μήνες. Ελάχιστο νερό. Αυτό που λέμε, συζητάμε για σταγόνες νερό, έτσι. Συγκριτικά. Αυτό πρέπει να γίνει, να κλείσει. Είναι μερικά πράγματα. Ευελπιστούμε το νέο δίκτυο που μπαίνουμε σε μια φάση τώρα, γιατί ξέρετε, δεν ήταν μόνο φτιαχτεί το νέο δίκτυο. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο θέμα που υπήρχε. Να απομονωθεί το παλιό δίκτυο. Α, σωστό και αυτό. Ναι, είναι ένα μείζο πρόβλημα. Να κλείσουμε το παλιό δίκτυο όλο, να μην έχουμε καθόλου νερό. Γιατί το παλιό δίκτυο, αφήστε που έχουμε ζημιά, την μπαίνει νερό, σκάνε αυτά τα παλιά δίκτυα, τα καταλαβαίνετε. Και είναι ενώ που δεν ξέρουμε πού πάει. Διαρροές, να περιορίσουμε τις διαρροές και να φτάσουμε σε ένα σημείο. Το μη τιμολογούμενο νερό να είναι περίπου στο 25%. Αυτό είναι ο στόχος. Σήμερα πόσο έγινε, στο 50. 50 συν. Όπως είναι σε όλη την Ελλάδα, καταλάβατε. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό που λέω εγώ, θα κερδίσουμε ένα 20-25%. Συζητάμε για 5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Στο Ηράκλειο. Ναι. Είναι μια ποσότητα πάρα πολύ μεγάλη. Και το οικονομικό ύψος είναι η διαφορά. Και με αυτό όλο συμφωνώ. Και γι' αυτό όμως, επειδή το οικονομικό ύψος έχει μια διαφορά, πάμε αυτομάτως στην επόμενη ερώτηση με την αναβάθμιση του δικτύου. Και αν εγκαταλείψουμε το παλιό τρίπιο δίκτυο, θα κερδίσει και χρήματα. Σωστά. Και με τα νέα υδρόμετρα που γράφουν τα ναι, θα προσπαθούμε και. Άρα, για τη δημολογιακή πολιτική θα σας ρωτήσουμε, κύριε Βουρεξάκη, ποια είναι τα πλάνα για το μέλλον, για τα επόμενα χρόνια. Τα λεφτά, κύριε Βουρεξάκη, ναι. Αυτό είναι που μας νοιάζει εδώ. Το μόνο σε παρένθεση που από αυτό που είπαμε, δημολογική πολιτική, είναι το ενεργειακό κόστος. Ναι. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να λυθεί. Είτε με τις ενεργειακές κοινότητες, αυτό είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το λύσει. Δεν λέμε να παίρνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς οικιακό ρεύμα, το πιο υψηλό ρεύμα, η ΔΕΥΑ. Όχι στο Ηράκλειο. Όλη στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι για να αυτό το έχετε, κόσμο... το έχετε θέσει και σε συναντήσεις και εσείς και ο κύριος Μαρινάκης που είναι στη ΕΔΕΙΑ. Ναι, που είναι πρόεδρος των ΕΔΕΙΑ. Καμία. Δηλαδή, γιατί. Τώρα συζητάνε ότι θα γίνουν ενεργειακές κοινότητες. Εμείς αυτό που θέσαμε ήταν ότι. Και χθες είχαμε στην ΠΕΔ που είχαμε μια συνάντηση την Τρίτη. Ναι. Θα πρέπει να δοθεί χώρος ενεργειακός για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη. Να μπορεί, είναι δεδομένο, θα πρέπει. Η ΔΕΙΑ έχει αυτές τις ανάγκες, οι Δήμοι αυτοί. Το Ρέθμινο, τα Χανιά, όλα να αφήσουν κάποιο χώρο που εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε τις ΑΠΕ, να μειώσουμε πολύ το κόστος. Πιστεύω με αυτά όλα, άμα γίνουν σε έναν βαθμό, θα έχουν πάνω από 30% μείωση στο ίδιο. Ορίστε. Φτάσαμε στην ταμπακέρα. Στην ταμπακέρα. Αυτός είναι ο σκοπός, διότι κατά ψέματα, το νερό είναι κοινό αγαθό. Πρέπει να είναι φτηνό μέχρι μια ποσότητα που καταναλώνεται. Δεν υπάρχει, γιατί ακούω και από κάποιους τώρα αντιπολίτευσης, όσο νερό θέλουμε. Δεν γίνεται, παιδιά. Κρήτη είμαστε, νησί είμαστε. Τώρα που είπατε για την αντιπολίτευση, υπάρχουν μουρμούρες γενικότερα. Εντάξει, να σας πω, αντιπολίτευση. Για τους λογαριασμούς, γιατί στην αντιπολίτευση, εγώ είχα την τύχη πραγματικά και με την, και του κυρίου. Και τη κυρία Καναβάκη. Η κυρία Καναβάκη είναι και στο ΔΣ τη ΔΕΙΑ, ήταν τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Ναι. Και του κύριου Καραμαλάκη ήταν ο Γιάννη ο Δικτάκη, ήταν αντιπρόεδρο. Είμαστε μαζί 4-5 χρόνια. Είναι άνθρωποι, γι' αυτό δεν ανησυχώ, είναι άνθρωποι που έχουν γνώση τη ΔΕΙΑΗ. Ναι. Ο κύριο Στατάκη ήταν μέλο πολλά χρόνια στη ΔΕΙΑΗ. Έχουν όλη γνώση τι συμβαίνει και τι γίνεται στη ΔΕΙΑΗ. Εντάξει. Αντιπολίτευση είναι, θα γίνει και κάποια μουρμούρα. Κοιτάξτε κύριε Βουρεξάκη, για μας σας λένε ότι όλα πάνε και καλά, μετά δεν θα είναι και αντιπολίτες. Έχουν και ένα ρόλο. Αλλά πραγματικά γίνεται δουλειά, πάει πολύ καλά και ευελπιστούμε από το 25 και μετά να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα της ΔΕΙΑΗ. Θα σας πω και ένα νούμερο άλλο. Εγώ, εμένα μου αρέσουν πολύ τα νούμερα, μαθηματικό μου αρέσουν. Αυτή τη στιγμή η ΕΙΔΑΠ έχει δίκτυο 50 χρονών. Η Ευρώπη είναι 38 χρόνια ο μέσος χρόνος στο δίκτυο της. Το Ηράκλειο του χρόνου θα έχει 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε αυτό αυτόματα. Ότι πόση οικονομία θα έχουμε εξοικονόμηση θα έχουμε από τις διαρροές και από όλα αυτά τα πράγματα. Αποχέτευση τι γίνεται, κύριε Βουρεξάκη? Μια χαρά πάει αποχέτευση. Πού, σε ποιες περιοχές? Εντάξει, πολύ καλά μες στο Ηράκλειο. Μέσα στο Ηράκλειο. Ένα όμως, μεγάλο έργο του 1993. Ένα λεπτό όμως τώρα, γιατί. Είναι το μεγάλο έργο, να το πούμε τώρα, το ξέρει ο κόσμος. Τα 36 κυβικά έρχονται ημερησίως στο βιολογικό του Ηρακλείου, που τον επόμενο χρόνο θα παράγουμε 36 κυβικά τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερό για τους αγρότες. Και τα λίματα θα γίνονται για ηλιακή ξήραση, οπότε αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για τους αγρότες πάλι. Είναι ένα πολύ περιβαλλοντικό έργο. 18,5 εκατομμύρια είναι το έργο αυτό. Του χρόνου θα έχουμε τελειώσει. Αυτό ήδη ξεκινάει και αυτό, έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Το θέμα της αποχέτευσης, ξέρετε που είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Εγώ ξέρω, είναι που έχει όλοι οι περιφερειακά λειτουργούν με. Γίνανε πολλά, μα να μην ξεχνάμε ότι στο Ηράκλειο είχαμε. Το Ηράκλειο, μεταξύ μας τώρα, ήταν η πρώτη αυθαιρετού πόλη στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, έχετε κάποιο χιλιοστό και είναι 3 χιλιόμετρα από το δρόμο και μου λέγουν τακτοποιημένο. Απαιτώ νερό και αποχέτευση. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, καταλάβατε το. Αλλά εγώ τόσα και στο Δήμαρχο του καλοκαιρινού. Είπα, Δήμαρχε, πρέπει τώρα να κοιτάξουμε τις περιοχές έξω από το Ηράκλειο. Πρασά, δεν έχει αποχέτευση. Καρτερό. Ναι. Γούρνες, Αθανάτους, δεν έχει αποχέτευση. Μαραθήτης. Μαραθήτης, δεν έχει αποχέτευση. Σταυρωμένο. Αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι τώρα. Γιατί όλα αυτά που παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν από τις τακτοποιήσεις. Δεν πρέπει να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι. Δεν είναι λογικό υποδομές να πάρεις κάποια λεφτά να φτιάξεις τα δίχτυά σου. Έχουν κάτι τριτοκοσμικά που έχει ο καθένας τραβάει στα 200-300 μέτρα το λάστιχό του, ξέρω εγώ, από ένα σημείο. Αυτά δεν είναι. Κύριε Βουρεξάκη, εκεί το πρόβλημα στις περιοχές που δεν έχουν σχέδιο πόλης είναι ότι εσείς ως ΔΕΥΑΗ δεν μπορείτε να αντλήσετε χρηματοδότηση, δηλαδή να ενταχθείτε και να κάνετε έργα. Δεν θα μπορούσε όμως, γιατί νομίζω το έχουμε δει σε μικρά σημεία βέβαια. Δηλαδή να έρθετε σε μια συνεννόηση με κατοίκους, να μοιραστεί κάπως, να γίνει mix green. Μα ξέρεις τι ποσό ζητάνε από το... Είναι τεράστιο. Δεν το έχει ο Έλληνας αυτό. Ναι. 10 έρχονται, συμφωνούν και οι 10, και όταν λες ότι θα τους αυτά κοστίσουν και πάει μαζέψει κάποιος τα λεφτά από τους 10, οι 5-6 λένε κάνουν το εσύ και βλέπουμε μετά. Βέβαια είναι και μεγάλο το ποσό τώρα να λέμε. Δεν είναι. Ας πω δεν είναι πολύ μεγάλο. Εγώ ο μέσος είναι 1,5 χιλιάρικο, 2. Όταν και μια σύνδεση είναι 800 ευρώ. Να έχει λίγο παραπάνω, 500 ευρώ παραπάνω. Ξέρεις το πρόβλημά σου. Δεν είναι. Δυστυχώς ενώ όταν λέμε, συζητάμε, κάποιοι έχουν προχωρήσει. Στη Φιλοθέα εκεί πέρα, πραγματικά ένα κομμάτι, κάποιοι έχουν προχωρήσει. Στους άλλους δεν προχωράει. Ενώ έρχονται, έχουν την καλή θέληση κάποιοι, μετά οι άλλοι. Κλωτσάνε τη Ιρκινό, αν το πω. Βέβαια. Μην ανησυχείτε, το ξέρουμε. Αλλά, το έχουμε δει. Αλλά εμείς έχουμε σκοπό να το θέσουμε το θέμα αυτό και πιστεύω ότι μετά που θα ολοκληρώσουμε στο επόμενο χρόνο τα έργα αυτά, θα πρέπει να δώσουμε στους μικρούς βιολογικούς, να φτιάξουμε τους κοινούς βιολογικούς. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Περιοχή Βενερά του Αυγενικής Δαφνών. Ναι. Δαφνών είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, διότι εκεί έγινε ένας βιολογικός αστικός, ο οποίος όμως οι Δαφνές, μόνο αστικό δεν είναι ο βιολογικός. Να. Το φορτίο του συζητάμε για 50 με 100.000 κατοίκους. Λόγω των γνωστών ότι υπάρχουν διάφορες βιοτεχνίες. Βέβαια. Επίσημες. Και ανεπίσημες. Για να τα πούμε όλα. Με αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένας δύσκολος βιολογικός θέλει περίπου 3 με 4 εκατομμύρια για να φτιαχτεί αυτό το βιολογικός. Αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται να κάνεις ένα αστικό βιολογικό να δώσεις 1,5 εκατομμύριο να το φτιάξεις. Αυτό ήταν το εύκολο. Θα τον κάνεις, θα χαλάσει το πρώτο καλοκαίρι, όχι το δεύτερο. Το πρώτο καλοκαίρι θα χαλάσει. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω μια ερώτηση από γείτονά μου στον Καρτερό. Είναι για συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν είναι και μεγάλο. Είναι αντιπλημμυρικό έργο ουσιαστικά. Είναι Αλεξάνδρου. Και επειδή η ΔΕΥΑΗ είχε μπλακεί με τις μελέτες, πού βρισκόμαστε. Λέει εδώ να σας ρωτήσουμε τι γίνεται. Το κομμάτι του Καρτερού είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ναι. Γιατί είναι δύσκολο κομμάτι. Όπως είχαμε στις πλημμύρες, όλα εκεί πέρα τα νερά που μαζεύονται τα νερά από το αεροδρόμιο. Είχαμε προβλήματα στην περιοχή του αεροδρομίου. Κατεβαίνουν από το ΒΟΑΚ, ο οποίο δεν έχει περιβαλλοντικά. Σωστά, ο ΒΟΑΚ δεν έχει περιβαλλοντικά. Όλα αυτά. Έχουμε κάνει μια συζήτηση με την περιφέρεια, η οποία τώρα έχει λίγο σταματήσει, να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί είναι πολλοί φορείς. Είναι το αεροδρόμιο, είναι η ΔΕΥΑΗ, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι η περιφέρεια. Κύριε Βουρεξάκη, και στην Αλεξάνδρου δεν είναι και μεγάλο έργο. Ναι, αλλά ξέρετε το πρόβλημα που είναι στην Αλεξάνδρου που υπάρχει. Ποιο είναι? Ότι ο Καρτερός έχει χαρακτηριστεί σαν. Πράσινος, πώς θα το πω, είναι. Πράσινο, όξιτος. Όχι, το ποταμάκι που είναι εκεί πέρα. Α, το ωραίο. Δεν μπορεί να πα, δεν μπορεί να έχει την αέρα. Α, είναι περιβαλλοντικό, λέτε. Περιβαλλοντικό, δεν μπορεί να πα ότι θα κάνω το δίκτυο για το ύψο εκεί πέρα. Δεν μπορεί, γιατί είναι χαρακτηριστεί σαν βιότοπος κάτι. Άρα εκεί κοντά αυτό. Ναι, το κοιτάξτε. Αυτό ξέρετε, τα όμβρια είναι λίγο. Η δυσκολία του είναι που θα τα πα. Όχι τόσο πολύ το έργο. Πού θα τα στείλει, εκεί έχει πρόβλημα. Αλλά εκεί εμπλέκονται πάρα πολύ. Πρέπει επιτέλους να βρεθούν κάποιο, η περιφερειακή κυβέρνηση, να κάνει, να γίνει μια μαζί. Γιατί όποτε γίνει πλημμύρα, θα έχουμε προβλήματα στην Αγία Καρασό ψηλά, λόγω του αεροδρομίου, στο αεροδρόμιο, στον Καρτερό. Είναι, εξάλλου τα έχουμε ζήσει. Στην περιοχή των 62 Μαρτύρων, το πράγμα έχει δει. Τελευταία χρόνια δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Πάμε καλά, θυμάστε παλιά, δεν ξέρω. Καλά, δεν έχει και βροχές, κύριε Βουρεξάκη. Τι μπορούμε να τη βρούμε την πλημμύρα. Από το 22 και μετά που είχαμε τη μεγάλη πλημμύρα. Ναι. Η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε, όπως το λένε, δεν το κάνω εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι λόγος, θα έχουμε μεγάλες περιόδους με πολύ ζέστη και ξηρασία και έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό θα γίνεται τώρα. Μεγάλες πολλές πλημμύρες. Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο, καταλαβαίνετε. Θα έχουμε, αλλά από τη δική μεριά. Πάμε καλά. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι από την Αλικαρνασσό, ξέρουμε που βρίσκεται, την Αρχιμήδου και μετά, αεροδρόμιο. Και εμείς κάνουμε μια μελέτη αεροδρόμιο. Θέλει 4 εκατομμύρια. Και μας λέτε ότι μπορεί να γίνει 4. 4 θέλει. Και άμα φύγει, τι να κάνουμε. Να γίνει ένας χώρος, ένα μεγάλο περίξω του αεροδρομίου, να τραβάει τα νερά του και του ΒΟΑΚ και τη Αλικαρνασσού και όλων. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι αναγκαίο να γίνει. Τώρα είπαν επειδή θα φύγει, ξέρετε τι λένε, θα φύγει το αεροδρόμιο. Άστο εκεί πέρα. Γιατί μετά δεν θα γίνει κάτι άλλο ούτως ή άλλως. Μετά δεν θα γίνει κάτι άλλο να γίνει. Νομίζω. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. μια φορά πρέπει ο κόσμος να είναι λίγο ήσυχος, γίνονται πολλά έργα. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια το Ηράκλειο θα έχει αλλάξει τελείως το θέμα του νερού. Παρότι είναι, μην ξεχνάμε, Κρήτη είναι νησί. Και η Ανατολική Κρήτη είναι δύο φορές νησί. Διότι στη Δυτική Κρήτη, μην ξεχνάμε ότι φέτος είχαμε περισσότερες βροχές από πέρυσι. Πάντα έχει βροχές. Πάντα, δηλαδή δεν είναι. Και από εδώ μεριά είναι το θέμα. Να πω. Ναι. Και κλείνουμε με αυτό βέβαια, κύριε Βουρεξάκη. Η πρότασή μου ήταν εμάς συγκεκριμένη. Να γίνει όχι περιφερειακή ΔΕΙΑ, θα γίνει ο ΑΚ να λάβει την περιφερειακή διασύνδεση των υδάτινων πόρων. Με ένα αγώ. Αυτό είναι όπως είναι στην Κύπρο. Και η κάθε ΔΕΙΑ να λάβει την πόλη της. Αλλά αυτό το βάζετε, αλλά θα σας κυνηγούν λοιπόν. Ας μην το ανοίξουμε, δεν θα πάμε στη διαφήμιση. Σύρματοπλέγματα. Ναι, δηλαδή θα σας θέλουμε να από τα Χανιά. Καλά του λέω, ρε φίλε, άμα περισσεύει. Κάτι στείλτε. Δεν μπορώ. Πρόεδρε. Το λέω μεταξύ μου, αλλά. Μεταξύ μας, αλλά μας λείπει ο κόσμος, ξέρετε. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Αλλά καμιά φορά κάποια πράγματα πιστεύω τώρα ειλικρινά. Αυτό είναι ένα σοβαρό έργο. Τώρα ευκαιρία με το ΒΟΑΚ να γίνει ο αγωγός Μάλια Ηράκλειο. Αυτό το κομμάτι το κακό είναι. Και το κομμάτι Ηράκλειο Ρέθυμνο. Πιστεύω έτσι θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα, θα μπορεί να γίνει πιο εύκολη διαχείριση. Είναι δεδομένο ότι η Δυτική Κρήτη έχει πάντα νερά. Να βοηθήσει την Ανατολική Κρήτη και εμείς θα τη βοηθήσουμε με άλλους τρόπους. Όπα, κάτω. Με άλλους τρόπους το έχετε σκεφτεί? Το έχετε σκεφτεί με άλλους τρόπους? Εντάξει. Κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε. Κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Εκεί τον Αύγουστο λέμε, αν μπορέσουμε, κάποιες μέρες. Εντάξει, μην κλείσετε τα νερά για να φύγετε. Δεν κλείνουμε. Τώρα έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, τα έχουμε πάντα. Τύπα ξύλο, μέχρι τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαχειρίσιμα. Πρώτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ ζεστός Μάης, πολύ ζεστός Ιούνης. Τα βλέπουμε όλοι, τα νιώθουμε όλοι. Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.